Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 45ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο Η απάντηση μου ω ψυχολόγο στη ρητορική μίσου για γονεί ιδίου φίλου. Και όσον αφορά στο ζήτημα τη τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Στην Ελλάδα ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες ένας νέος νόμος ο οποίος δίνει το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο σε ζευγάρια δύο ανδρών ή δύο γυναικών και το δικαίωμα στην τεκνοθεσία. Η λέξη τεκνοθεσία είναι ένας νεολογισμός που στα πλαίσια του πολιτικού σορθού έρχεται να υποκαταστήσει τη λέξη οθεσία. Με βάση το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί μπορούν πλέον δύο ομοφιλόφιλοι άνδρες να παντρευτούν μεταξύ τους με πολιτικό γάμο στην Ελλάδα και να ετηθούν το ώστε να υιοθετήσουν παιδί και δύο γυναίκες ομοφιλόφιλες να παντρευτούν με πολιτικό γάμο στην Ελλάδα και να κάνουν αίτηση για να τους δοθεί παιδί. Ξαναλέω, η λέξη τεκνοθεσία έρχεται να υποκαταστήσει τη λέξη οθεσία. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να την ψάξω κι εγώ για να δω ακριβώς τι σημαίνει η λέξη τεκνοθεσία. Μου ξέφυγε ότι είναι καλύτερα να λέμε τεκνοθεσία παρά υιοθεσία και κάνει και νόημα γιατί δεν είναι μόνο ιούς που υιοθετούμε, υιοθετούμε και κόρε. Χθε, 21 Φεβρουαρίου 2024, στο κανάλι μου στο YouTube, ανέβασα ένα βίντεο με τίτλο Τώρα είναι η ώρα να μιλήσω για τη νέα νομοθεσία, πολιτικό γάμο και τεχνοθεσία για όλου. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου του podcast θα βάλω το σύνδεσμο που οδηγεί σε εκείνο το βίντεο που ανέβηκε χθε στο κανάλι μου στο YouTube. Σε εκείνο το βίντεο το χθεσινό εξηγώ για ποιο λόγο δεν έκανα κάποια δημόσια τοποθέτηση στη μεγάλη δημόσια συζήτηση που άνοιξε τον τελευταίο μήνα περίπου σε τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, διαδικτυακούς χώρους σε σχέση με το νομοσχέδιο το οποίο τελικά ψηφίστηκε και έγινε νόμος. Δεν θα σπαταλήσω χώρο από αυτό εδώ το επεισόδιο του podcast για να αναφέρω αυτά για τα οποία μίλησα χθε, μπορεί όποιο θέλει να βρει στην περιγραφή του επεισοδίου το σύνδεσμο και να παρακολουθήσει το χθεσινό βίντεο. Έκανα το βίντεο μετά που ψηφίστηκε η νομοθεσία, επειδή ήθελα να καταθέσω τις δικές μου απόψεις, οι οποίες δεν είναι πρωτόλειες, δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αυτά τα ζητήματα. Στο κανάλι μου στο YouTube υπάρχει ένα ολόκληρο playlist, στο οποίο υπάρχουν πολλά βίντεο εδώ και πολλά χρόνια, που μιλούν για τα ζητήματα της ομοφιλοφιλίας. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το σύνδεσμο που οδηγεί στη λίστα με βίντεο με τίτλο για την ομοφιλοφιλία από το κανάλι μου στο YouTube. Δεν έκανα βίντεο ενώ μενόταν η διαμάχη, ο πόλεμος, ο ψυχολογικός πόλεμος μεταξύ των υπέρμαχων του νομοσχεδίου και των αντίθετων προς το νομοσχέδιο, γιατί πονούσε η ψυχή μου από όλη εκείνη τη ρητορική μίσους που δυστυχώς έπεσε στα αυτιά μου κάποια από αυτή παρακολουθώντας κάποια μικρά αποσπάσματα από τηλεοπτικές κυρίως εκπομπές. Δεν ήθελα να συνεισφέρω στο δίχασμο. Αυτό που παρατήρησα όμως χθες είναι ότι κάτω από το βίντεο που έφτιαξα στο κανάλι μου υπήρχαν εξαιρετικά μισάνθρωπα σχόλια. Η αλήθεια είναι πως η πλειονότητα των σχολείων ήταν σχόλια γεμάτα ενσυναίσθηση και αγάπη. 151 σχόλια υπάρχουν αυτή τη στιγμή που ηχογραφώ το podcast κάτω από το χθεσινό βίντεο, εκ των οποίων λίγα, ίσως τα 20 ήταν τοξικά σχόλια. Όμως αυτά τα τοξικά σχόλια με έκαναν να αντιληφθώ ότι υπάρχει λόγος να τοποθετηθώ ως ψυχολόγος, ενάντια στη ρητορική μίσους, η οποία αναπτύσσεται αυτή την περίοδο μέσα στην κοινωνία εναντίον του same-sex parenting, εναντίον της πραγματικότητας να μεγαλώνουν παιδιά, δύο γονείς που να είναι του ιδίου φίλου. Έτσι έχω επιλέξει για το σημερινό επεισόδιο του podcast κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο, τα οποία θα διαβάσω και θα απαντήσω σε αυτά. Το πρώτο σχόλιο που διαβάζω είναι από μια σχολιάστρια γυναίκα, η οποία λέει «Καλησπέρα, νομίζω και ελπίζω ότι τα σχόλια θα δώσουν τροφή για ένα νέο βίντεο που θα περιέχει περισσότερες απαντήσεις γύρω από το θέμα της τεκνοθεσίας κυρίω. Εδώ θέλω να διευκρινίσω ότι εάν ένας άνθρωπος θέλει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί και να φέρει αυτό το παιδί μέσα από έναν ανορθόδοξο τρόπο, δηλαδή μία γυναίκα η οποία είναι ομοφιλόφιλη και έχει σχέση με μία άλλη γυναίκα, εάν θέλει να φέρει παιδί στον κόσμο, μέχρι τώρα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούσε να κάνει παιδί με δότη σπέρματος και να το γεννήσει. Και αυτό το παιδί να μεγαλώσει μέσα σε ένα σπιτικό, στο οποίο να υπάρχουν δύο μαμάδες. Η βιολογική μητέρα του παιδιού και η σύντροφος της μητέρας του παιδιού, η οποία δεν μπορούσε μέχρι σήμερα να υιοθετήσει, να τεκνοθετήσει το παιδί που θα έκανε η σύζυγος της. Η σύντροφος της. Θα μπορούσε να είναι ούτε σύζυγος της, ούτε να υιοθετήσει το παιδί. Να τεκνοθετήσει το παιδί. Γιατί, με βάση την νομοθεσία για το σύμφωνο συμβίωση, δεν ρυθμίζονται ζητήματα τεκνοθεσίας. Δηλαδή, πώς τα παιδιά του συντρόφου μου, της συντρόφου μου, θα μπορούν να είναι νομικά και δικά μου παιδιά. Πρόσφατα έχω ε, μιλήσει στο κανάλι μου στο YouTube για τις εξελίξεις στη δική μου προσωπική ζωή, όπου τη χάνει να έχω γεννηθεί ετεροφιλόφιλη και πρόσφατα αποφάσισα πως θα προχωρήσω σε γάμο με τον σύντροφο μου, επειδή ο σύντροφος μου είναι πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, τον οποίον η μητέρα έχει πεθάνει πρώτη τα οποία παιδιά τα αγαπώ επειδή ακριβώς αγαπώ και τον σύντροφό μου, και προχωρώ σε γάμο ούτω ώστε να μπορέσω να υιοθετήσω τα παιδιά, να τεκνοθετήσω τα παιδιά γιατί πρόκειται για ένα γιο και μία κόρη. Όταν το ανακοίνωσα αυτό στο κανάλι μου, υπήρχαν σωρία επεφημιστικών σχολείων, μου έδιναν όλε οι χαρακτήρια για το τι μεγάλη καρδιά έχω και τι σπουδαίο άνθρωπο είμαι, που συνειδητά αποφασίζω να τεκνοθετήσω ή να υιοθετήσω τα παιδιά του συντρόφου Αυτό το δικαίωμα του να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που έχει ήδη παιδιά και να μπορείς να γίνεις νομικά η μητέρα ή ο πατέρας αυτών των παιδιών, ώστε το σε περίπτωση που φύγει από τη ζωή ο εν ζωή γονιός, να δικαιούσε να είσαι ο πατέρας ή η μητέρα αυτών των παιδιών, αυτό το δικαίωμα μέχρι πρόσφατα δεν το είχαν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν σε σχέσεις συμβίωσης, σε σχέσεις ζωής με ανθρώπου του ίδιου φίλου οι οποίοι ήδη είχαν παιδιά ή αποκτούσαν παιδιά κατά τη διάρκεια τη συμβίωση του. Και εδώ ακριβώ καταφαίνεται και η υποκρισία τη κοινωνία. Η οποία από τη μια επεφημεία, μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, η οποία αποφασίζει να γίνει και νομικά μητέρα των παιδιών του συντρόφου τη, επειδή αγαπάει τον σύντροφό και αγαπάει και τα παιδιά του και θέλει να τα κάνει και νομικά δικά τη παιδιά, ενώ στην ίδια εποχή ένα μέρος αυτής της κοινωνίας θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε, εάν ο γονιός είναι του ιδίου φίλου με τον άλλο γονιό, να έχει το δικαίωμα να υιοθετήσει ή τεκνοθετήσει αυτά τα παιδιά. Πάω πίσω στο σχόλιο της φίλης. Ένα από τα κυριότερα επιχειρήματα των αρνητών του νομοσχεδίου είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται πλέον για νομοσχέδιο, πρόκειται για νομοθεσία. Αυτό ο οποίο είναι ενάντια στην νομοθεσία, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί, είναι ότι οι ομοφιλόφιλοι γονεί θα επηρεάσουν τη σεξουαλικότητα του παιδιού του. Εδώ φαντάζομαι εννοεί θα επηρεάσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό του παιδιού του. Δηλαδή, ένα επιχείρημα είναι ότι αν δύο παιδιά μεγαλώσουν με δύο μαμάδε ή με δύο μπαμπάδε, είναι πολύ πιο πιθανόν να γίνουν και τα ίδια τα παιδιά ομοφυλόφιλοι, επειδή είναι ακριβώ και οι γονεί που του μεγαλώνουν. Λε και τόσα χρόνια, συνεχίζω να διαβάζω το σχόλιο. Οι ομοφυλόφιλοι δεν γεννιούνταν από ετεροφιλόφιλου γονεί. Συνεπώ, καταρρίπτεται αυτομάτω αυτό το επιχείρημα. Εδώ θέλω να πω ότι πολλοί γονεί που θεωρούνταν νομικά και φαινομενικά ετεροφιλόφιλοι δεν ήταν ετεροφιλόφιλοι. Και αυτό μπορώ να το μαρτυρήσω ω ψυχολόγο. Έχω γνωρίσει πολλέ οικογένειε στις οποίες είτε ο ένας γονιός, είτε ο άλλος, είτε και οι δύο γονείς ήταν ομοφιλόφιλοι, αλλά παρόλα αυτά σύναψαν γάμο άνδρας με γυναίκα, γυναίκα με άνδρα, προκειμένου να κάνουν παιδιά και έφεραν παιδιά στον κόσμο. Και μια δικιά μου άτυπη στατιστική, δεν είναι έρευνα επιστημονική, με βάση την εμπειρία που έχω έχοντας δει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους μέχρι τώρα, πολύ συχνά αντιμετώπιζα το φαινόμενο. Ένα αγόρι, για παράδειγμα, να γεννιέται σε μια οικογένεια που έχει πατέρα και μητέρα, που ο πατέρας να έχει παντρευτεί τη γυναίκα και να έχει παρουσιαστεί ως ετεροφιλόφιλος, να μεγαλώνει το αγόρι και να ανακαλύπτει ότι είναι ομοφιλόφιλος, γιατί κάποιο γεννιέται ομοφιλόφιλος, δεν γίνεται. Και όταν ενηλικιωθεί αυτό το παιδί, όταν γίνει 25, 30, 35 χρόνων, και ζει πλέον μέσα στην γκέι κοινότητα, να μαθαίνει ότι και ο πατέρας του όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε κρυπτομοφιλόφιλος. Δηλαδή ήταν ομοφιλόφιλος, προσποιήθηκε τον ετεροφιλόφιλο, παντρεύτηκε μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα την οποία ίσως και να ξεγέλασε, γιατί υπάρχουν και περιστάσεις όπου ήταν εξηγημένη γάμη, είναι χειρότερο το να ξεγελάσει ένας άνδρας, μια γυναίκα να τις παρουσιαστεί ως ετεροφιλόφιλος για να κάνει οικογένεια, ή μια γυναίκα να ξεγελάσει έναν άνδρα να του παρουσιαστεί ω ετεροφιλόφιλη για να κάνει οικογένεια είναι χειρότερο από το να είναι συμφωνημένο μεταξύ του από την αρχή ότι επειδή βρε παιδί μου ζούμε στο 1960, στο 1970, στο 1980 που δεν υπάρχει τρόπος να αποκτήσουμε οικογένεια με άτομα του φίλου μας εκεί ας κάνουμε έναν εικονικό γάμο Α προσποιούμαστε στου γονεί μα, στου συγγενεί μα ή και στα παιδιά μα ότι είμαστε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι, αλλά στην πραγματικότητα να είμαστε ένα ομοφιλόφιλο άντρα, μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, οι οποίοι κάνουν το γάμο για τα μάτια του κόσμου και για τα μάτια των παιδιών του δυστυχώ. Γιατί θα σα μιλήσω με αφορμή αυτό που αναφέρω τώρα, για ποιο λόγο είμαι τόσο πολύ υπέρμαχο των δικαιωμάτων των ανθρώπων με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο είμαι τόσο μεγάλη υπέρμαχο, επειδή έχω παρατηρήσει φαινόμενα παιδιά τα οποία να έχουν μεγαλώσει σε τέτοιε ψεύτικε ενώσει, ανθρώπων οι οποίοι καταπίεσαν τη φύση του, δηλαδή παιδιά που έχουν μεγαλώσει από έναν ομοφιλόφιλο άνδρα και μια ομοφιλόφιλη γυναίκα, οι οποίοι άκουσαν αυτά που τους είπαν οι πνευματικοί τους, ή αυτά που τους είπαν οι γονείς τους, ή αυτά που πρόσταζε η κοινωνία, καταπίεσαν την ομοφιλοφιλία τους, καταπίεσαν τον εαυτό τους ώστε να παντρευτεί ένα άνθρωπο του αντίθετου φίλου, υποσυνείδητα ή συνειδητά επέλεξαν επίσης έναν άνθρωπο που καταπίεζε την ομοφιλοφιλία του, άρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παρουσιάζεται ως ετεροφιλόφιλος ενώ είναι ομοφιλόφιλος, μία γυναίκα η οποία παρουσιάζεται ως ετεροφιλόφιλη ενώ είναι ομοφιλόφιλη, παντρεύονται μεταξύ τους, λένε και στους εαυτούς τους και στα παιδιά τους και στον κόσμο ότι είναι μια σχέση πραγματική, ότι έχουν αγάπη και αέρα το ένας για τον άλλο. Μεγαλώνουν όμως τα παιδιά τους μέσα σε μια ψεύτικη συνθήκη, μέσα σε μια συνθήκη δυστυχία, επειδή κανένας άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένο άμα αρνηθεί τη φύση του και τα παιδιά τους μεγαλώνουν έχοντας σωρία ψυχολογικών προβλημάτων επειδή μεγαλώνουν μέσα στα ψέματα. Ήταν τέτοια περιστατικά τα οποία με όπλησαν με το θάρρος που έχω και με το, το πάθος που έχω, ούτω ώστε ως ψυχολόγος να μιλάω όσο το δυνατόν περισσότερο και να ενισχύω τις φωνές εκείνες που δίνουν την ελευθερία στους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι να μην καταπιεστούν και να μπουν σε ένα ψεύτικο γάμο, γιατί έχω δει με τα μάτια μου και έχω δουλέψει για χρόνια με παιδιά που κακοποιήθηκαν ψυχικά βαρύτατα επειδή οι γονείς τους παντρεύτηκαν σε ψεύτικους γάμους και διατηρούσαν ένα ψεύ. Έχω δει περιστατικά που μία καταπιεσμένη ομοφιλόφιλη μητέρα έβγαλε το μίσος του αιώνα πάνω στην κόρη της που έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλη. Έχω δει περιστατικά που ένας καταπιεσμένος ομοφιλόφιλος πατέρας έχει κάνει τρομερό μπούλινγκ στο γιο του, ο οποίος έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλος. Ή στην κόρη του, η οποία έτυχε να γεννηθεί ετεροφιλόφιλη. Γιατί ναι, μπορεί δύο ομοφιλόφιλοι άνθρωποι να παντρευτούν μεταξύ τους και να γεννήσουν ένα παιδί το οποίο να είναι ετεροφιλόφιλο. Όπως και πολλοί ετεροφιλόφιλοι γονείς, ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι που παντρεύονται μεταξύ τους, να γεννήσουν παιδί το οποίο να είναι ομοφιλόφιλο. Υπάρχουν πολλές θεωρίες σε σχέση με την ομοφιλοφιλία και υπάρχουν και πολλές προσπάθειες της γενετικής για να εντοπίσει συγκεκριμένα γονίδια. Αυτή τη στιγμή όμως οι γνώσεις που έχουμε επιστημονικές δείχνουν προς την κατεύθυνση του ότι η ομοφιλοφιλία υπάρχει από τη γέννηση ενός βρέφους. Υπάρχουν διάφορες διαφωνίες μεταξύ των ερευνητών για το αν βρίσκεται σε κάποια γονίδια τα οποία ε, κληρονομούνται από τους γονείς τα παιδιά. Αν αυτά τα γονίδια τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί είναι γονίδια επικρατή ή υπολοιπόμενα. Υπάρχουν κάποιες άλλες θεωρίες για χημικές αλλαγές που γίνονται κατά τη διάρκεια της κοίησης. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι αν μια γυναίκα γεννήσει δύο ή τρεις γιους είναι πολύ πιο πιθανόν ο τέταρτος γιος να είναι ομοφιλόφιλος. Και γενικά η βιοψυχολογική θεώρηση της ομοφιλοφιλίας τίνει να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για λόγους που ίσως δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς, η φύση ή ο Θεός μέσα στη σοφία του ή στη σοφία της έχουν επιλέξει κάποιοι άνθρωποι να γεννιούνται ως αναπληρωματικοί γονείς. Επειδή με φυσικό τρόπο στις πρωτόγονες κοινωνίες ένα ομοφυλόφιλο άνδρα δεν μπορούσε να γίνει πατέρα, γιατί δεν έκανε σεξ με γυναίκε. Ούτε μία ομοφυλόφιλη γυναίκα μπορούσε να γίνει μητέρα, επειδή δεν έκανε σεξ με γυναίκε. Άρα, οι ομοφυλόφιλοι άνδρε και οι ομοφυλόφιλε γυναίκε τη πρωτόγονη κοινωνία βρισκόντουσαν εκεί ω αναπληρωματικοί γόνοι, στι πολύ συχνέ περιπτώσει τη πρωτόγονη κοινωνίε, που ένα γονιό πέθαινε είτε από ασθένεια, είτε από δυστύχημα, είτε από επίθεση άγριου ζώου και ούτω καθεξής. Αυτή είναι μια βιοψυχοκοινωνική θεωρία για την ομοφυλοφιλία. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό να τονίσουμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουμε πρωτόγονον DNA. Και ότι είναι γνωστό με βάση την ιστορία, την αρχαιολογία, την ιστορική ανθρωπολογία, ότι η ομοφιλοφιλία ήταν ένα φαινόμενο που υπήρχε από την απαρχή του κόσμου δεν αποτελεί δηλαδή ένα σύγχρονο φαινόμενο το οποίο παρουσιάστηκε τον τελευταίο αιώνα, τους τελευταίους αιώνες. Όπως και να έχει όμως, δεν υπάρχει καμία απολύτως απόδειξη, ούτε καν ερευνητική και στη συνέχεια θα μιλήσω μόνο για δύο έρευνες που έχει γράψει ένας τύπος κάτω από ένα σχόλιο, κάτω από το χθεσινό βίντεο στο YouTube. Δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη, καμία επιστημονικά έγκυρη απόδειξη ότι η ομοφιλοφιλία παράγεται μέσω της μίμησης. Δηλαδή δεν γίνεσαι ομοφιλόφιλος επειδή οι γονεί σου είναι ομοφυλόφιλοι... ή δεν γίνεσαι ομοφιλόφιλος επειδή βλέπεις σε μια σειρά στην τηλεόραση ή στο πάνελ μια εκπομπή έναν άνθρωπο που να είναι ομοφιλόφιλος. Συνεχίζω την ανάγνωση του σχολείου της φίλης. Ένα δεύτερο επιχείρημά του είναι ότι τα παιδιά των ομοφιλόφιλων ζευγαριών θα πέσουν θύματα bullying στο σχολείο και γενικά θα δεχθούν την κατακραυγή της κοινωνίας από πολύ νωρί. Παραλείπουν όμως να αναφέρουν ότι τον πουλινγκ θα το ασκήσουν τα παιδιά, τον οποίων οι γονεί δεν τα έχουν μάθει να σέβονται τη διαφορετικότητα, δεν τα έχουν μάθει ότι η κοινωνία εξελίσσεται και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Συνεπώς, ας φροντίσουν, ας φροντίσουμε καλύτερα να μεγαλώσουμε ανθρώπους που μεταξύ άλλων δεν θα έχουν ως κριτήριο τον ερωτικό προσανατολισμό των ανθρώπων για το αν αξίζουν ή όχι. Αυτό το σχόλιο ήταν η πρώτη αφορμή για να κάνω αυτό το επεισόδιο του podcast. Συμφωνώ απόλυτα με την αποδόμηση του δευτέρου επιχειρήματο ότι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι φωνάζουν και λυπούνται τα παιδιά των ζευγαριών που είναι ομοφυλόφιλοι για τότε θα δεχθούν bullying, αυτοί οι ίδιοι είναι που εξασκούν τώρα τον bullying και μεγαλώνουν και παιδιά τα οποία πολύ πιθανόν να εξασκήσουν bullying στα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών. Γιατί το bullying είναι κάτι που διδάσκεται. Και μέσω της μίμησης, το παιδί ενός γονιού, ο οποίος εξασκεί bullying, θα εξασκήσει και αυτό bullying. Πάμε τώρα σε ένα σχόλιο, το οποίο έγινε από ένα χρήστη που προφανώς ήρθε στο κανάλι μου, όχι γιατί είναι ε, συνδρομητής γιατί παρακολουθεί συνήθως το κανάλι μου, αλλά γιατί είδε τον τίτλο το οποίο έχει τέσσερα επιχειρήματα το αρχικό σχόλιο. Δεν χαιρετάει, δεν λέει τίποτα, βάζει μόνο επιχειρήματα. Πρώτον, από τη στιγμή που υπάρχουν τόσες έρευνες που λένε ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται ομοφιλόφιλα, αλλά γίνονται, αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υιοθετούν παιδιά. Το πρώτο του επιχειρήμα. Ότι υπάρχουν τόσες έρευνες που λένε ότι τα παιδιά δεν γεννιούνται ομοφιλόφιλα, αλλά γίνονται. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει τέτοια έρευνα, αλλά μα δίνει μετά στη συζήτηση αυτό ο τύπο έρευνε στις οποίε θα τι δούμε. Δεύτερο, στην Αμερική η νέα γενιά έχει 20% ΛΟΑΤΚΙ. Από πού το έχει καταλάβει αυτό και από πού το έχει βρει αυτό το στατιστικό, δεν ξέρω. Δεν το παραθέτει πάντω. Και η υπογεννητικότητα σε όλε αυτέ τι εντό εισαγωγικών προοδευτικέ χώρε θερίζει. Δηλαδή, αν θέλετε να αυξηθεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, άρα και υπογεννητικότητα βγείτε και πείτε το ανοιχτά. Δεν κατάλαβα. Εφόσον το νέο, ο νέο νόμο δίνει το δικαίωμα στα ζευγάρια του ίδιου φίλου να τεκνοθετήσουν παιδιά, πώ προωθείται η υπογεννητικότητα, δεν μπορώ να καταλάβω μόνο μέσα στη δική του λογική. Γι' αυτό και στι μουσουλμανικέ και τι αφρικάνικε χώρε υπάρχει μεγάλη αύξηση πληθυσμού και τα ποσοστά ΛΟΑΤΚΙ είναι μικρότερα. Στις αφρικανικές χώρες εκείνες, τις οποίες αν κάποιο είναι ανοιχτά ομοφιλόφιλος, μπορεί και να χάσει τη ζωή του σε κάποιες πολύ αυστηρές μουσουλμανικές αφρικανικές χώρες. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Τρίτο, κάθε παιδάκι πρέπει να μεγαλώνει με μαμά και μπαμπά. Μέχρι και ο Γαβαλάς το λέει. Γιατί δεν σχολιάσατε το βίντεο της Μίλη Φοντάνα που σήμερα είναι 30 και είπε τα τεράστια προβλήματα του ψυχισμού της. Ένα βίντεο της Μίλη Φοντάνα υπάρχει στο διαδίκτυο, το οποίο είναι από το 2015, τότε που ήταν 23 χρόνο. Δεν έχω βρει άλλο, το έχω ψάξει και θα το σχολιάσω και αυτό. Όλοι εσείς που τους υπερασπίζεστε δεν έχετε μεγαλώσει με μαμά και μπαμπά. Αυτά τα παιδάκια σε 15 χρόνια θα βγαίνουν και θα λένε για τα προβλήματά τους και για κρίση του ποιοι με γέννησαν και από πού κατάγουμε και τα λοιπά. Εδώ θέλω να πω ότι έχω κάνει μια έρευνα στη βιβλιογραφία και έχω βρει ερευνητικές μελέτες από το 1980 και το 1990 και το 1986, οι οποίες τρέχουν, είναι longitudinal studies, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά από οικογένειες που οι έχουν το ίδιο φύλλο, οι οποίε δεν έχουν βρει μέχρι τώρα τέτοια ευρήματα, αλλά αυτό ο τύπο είναι σίγουρο γιατί το έχει πει ποιο ο κύριο Γαβάλα. Τέταρτο, α μην ξεχνάμε ότι η παρένθετη μητέρα είναι εμπορευματοποίηση με κεφαλαία μήτρα. Και τώρα, με την ονειμοποίηση γάμου, θα ζητήσουν και παρένθετη μητέρα και θα το πάρουν και αυτό όπω σε άλλε χώρε. Κάτω από αυτό το σχόλιο, απάντησα γιατί αποφάσισα ότι δεν θα βάλω κανέναν σε απόκρυψη κάτω από αυτό το βίντεο που έκανα χθε, γιατί ακριβώ θέλω να υπάρχει ξεκάθαρα αποτυπωμένο πω ένα μέρος τη κοινωνία μας έχει τόσο πολύ μισανθρωπισμό. Του έγραψα. Δεν υπάρχει καμία απολύτω έρευνα με έγκυρο επιστημονικά συμπέρασμα πω ομοφυλόφιλο κάποιο γίνεται. Το αντίθετο. Όταν λέω έρευνα με έγκυρο συμπέρασμα επιστημονικά, ενώ μια έρευνα η οποία να καταλήγει με έγκυρο επιστημονικά τρόπο στο συμπέρασμα ότι κάποιος γίνεται ομοφιλόφιλος και δεν γεννιέται. Ο κύριος Γαβαλάς δεν είναι επιστήμονας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πει την άποψή του. Αλλά στον παραλογισμό της μυσαλλοδοξίας, αν ένας ομοφιλόφιλος άνθρωπος, ο οποίος είναι δηλωμένος ομοφιλόφιλος όπως ο κύριος Λάκης Γαβαλάς, βγει δημοσίω και πει «Είμαι υπέρ του γάμου μεταξύ ομοφύλων προσώπων. Είμαι υπέρ τη τεκνοθοσία των ομόφυλων ζευγαριών. Θα πούνε, ναι, αυτό είναι ομοφυλόφιλο, δεν ξέρει τι λέει. Αν όμω ένα ομοφυλόφιλο άνθρωπο βγει και πει, Δεν έχω παρακολουθήσει τη συνέντευξη του κ. Γαβαλά, δεν ξέρω ακριβώ τι είπε. Μάλλον έχω δει ένα μικρό απόσπασμα στο οποίο έλεγε ότι εγώ δεν θα ήθελα να λάβω την ευθύνη να κάνω παιδιά, κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έχω δει για να είμαι σίγουρη. Αν όμω ένα ομοφυλόφιλο πει κάτι που ταιριάζει με αυτά που λένε, τον ανεβάζουν ψηλά και το σέβονται και το θαυμάζουν γιατί Εξυπηρετεί τη δική του ρητορική. Λέω, ο κύριο Γαβάλα δεν είναι επιστήμονα. Ναι, δεν είναι κοινωνικό επιστήμονα, δεν είναι ψυχολόγο, δεν είναι κοινωνιολόγο. Είπε μια άποψη, ένα άνθρωπο. Όσο για τι υπόλοιπε θεωρίε συνωμοσία, δεν αποτελούν επιχειρήματα περαστικά. Όταν είπα τη λέξη θεωρία συνωμοσία, εννοώ το ότι έχει ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο για να κάνουμε μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού ΛΟΑΤΚΙ και να δημιουργήσουμε υπογεννητικότητα. Αυτό είναι θεωρία συνωμοσία. Μου απαντάει. Α, ah, δεν υπάρχουν έρευνες. Και αυτές τι είναι. Για γράψτε -τε στο Google. Και έγραψε. Adult children of lesbian parents less likely to identify a straight study finds. NBC. Το NBC είναι ένα δίχτυο ε, ιδιοσογραφικό. Williams Institute at the UCLA School of Law. Και το παίρνω και το ανοίγω αυτό το πράγμα για να το να δω. Ας πούμε και είναι αυτή η έρευνα. Σα λέω, έχω ανοίξει διάφορε έρευνε άλλε, αλλά επειδή ήθελα και θέλω αυτό το επεισόδιο του podcast να είναι μια απάντηση από έναν ψυχολόγο, ο οποίο βρίσκεται μέσα στον κόσμο πάνω στη ρητορική μίσου, και όχι να παράθεση ερευνών, όχι ότι δεν υπάρχουν έρευνε. Αλλά το δικό μου κομμάτι θέλω να είναι η δική μου άποψη που έχω δουλέψει με τόσε χιλιάδε ανθρώπου και συνεχίζω να έρχομαι σε επαφή με τόσου χιλιάδε ανθρώπου καθημερινώς. Λοιπόν. Ε, αυτή η μελέτη, η, που δεν είναι δημοσιευμένη σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό, αλλά είναι σε ένα news article, σε ένα άρθρο ειδησιογραφικό από το NBC News, ε, λέει ότι, θα σας το μεταφράσω από το αγγλικό ειδησιογραφικό άρθρο, λέει... Ε, τόσα πολλά όπως 6 εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες στις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής έχουν λεσβίες, ομοφιλόφιλους, αμφισεξουαλικούς ή ε, transgender τρασγέντερ γονείς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο. Το Ινστιτούτο είναι το Ινστιτούτο... Ε, αναλεπτώ, το Ινστιτούτο Williams στη Σχολή Νομικής του UCLA. Και η μελέτη που έκανε αυτό το Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής έχει βρει ότι τα παιδιά που έχουν δύο μητέρες πολύ ήταν πολύ πιο πιθανό να αναφέρουν έλξη προς το ίδιο φύλλο, να ανήκουν σε μία σεξουαλική μειονότητα, να είναι δηλαδή ομοφιλοφύλα και να έχουν εμπειρίες με άτομα του ίδιου φύλλου και λέει Αυτά τα ευρήματα εισηγούνται ότι τα ενήλικα παιδιά από οικογένειες με δύο μητέρες που είναι λεσβείες μπορεί να είναι πιο πιθανόν από τα παιδιά της ηλικία τους που έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες με τεροφιλόφιλους γονείς να δείξουν κάποια διαφορετικότητα στη σεξουαλική έλξη, ...στην σεξουαλική ταυτότητα και στην έκφρασή τους. Αυτή η μελέτη από το Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής... Ε, ...παίρνει δεδομένα από το National Longitudinal Lesbian Family Study... ...την Εθνική Μακρόβια Μελέτη Λεσβιακών Οικογενειών η οποία είναι η μεγαλύτερη longitudinal μελέτη στον κόσμο, η οποία ξεκίνησε το 1986. Και αυτή η μελέτη ακολουθεί τα παιδιά που οι μητέρες τους είναι δύο γυναίκες λεσβίες, από τη σύλληψη μέχρι την ενηλικίωση. Για αυτή την τελευταία αναφορά, 76 παιδιά με δύο μητέρες, τώρα όλα ενήλικες, στα mid-twenties τους, δηλαδή μεταξύ 25 και 30 ετών, ερωτήθηκα για τη σεξουαλική έλξη, τη σεξουαλική ταυτότητα και τη σεξουαλική συμπεριφορά. Για σκοπούς σύγκρισης, οι ερευνητές βρήκαν 25 άλλους συμμετέχοντες στην έρευνα, τους οποίους έκαναν ένα δημογραφικό match με τα παιδιά που συμμετείχουν στο Longitudinal Μελέτη για τις οικογένειες με δύο μητέρες. ...τα οποία συμμετέχουν σε μια άλλη μελέτη στο National Survey of Family Growth... ...την Εθνική Παρακολούθηση της Οικογενειακής Αναπτύξης. Από τα 76 παιδιά που είχαν δύο μητέρες... ...70% των κοριτσιών και 90% των αγοριών... ...προσδιορίστηκαν ως ετεροφιλόφιλοι ή straight. Ενώ από τα 25 παιδιά που έρχονταν από ετεροφιλόφιλες οικογένειες, 88% των γυναικών και 98% των ανδρών δήλωσαν straight. Δηλαδή, 76 παιδιά με δύο μαμάδες, 70% των κοριτσιών και 90% των αγοριών straight, 76 παιδιά με ετεροφιλόφιλους γονείς, 88% των κοριτσιών straight και 98% των αγοριών straight. Περαιτέρω, 54% των γυναικών και 33% των ανδρών που είχαν δύο μητέρες, ανέφεραν ότι είχαν μία εμπειρία με άτομο του ίδιου φίλου μεταξύ 17 και 25 ετών, σε σύγκριση με 38% των γυναικών και 9% των ανδρών στο άλλο γκρουπ. Δηλαδή και στα δύο γκρουπ παιδιά από ηλικία 17 μέχρι 25 ετών δοκίμασαν να κάνουν σεξ με άτομο του ίδιου φίλου, χωρί να σημαίνει ότι είναι ομοφυλοφίλοι, είχαν μια εμπειρία. Ήταν πιο ψηλά τα ποσοστά των παιδιών που ερχόντουσαν από τι οικογένειε με δυο μαμάδε που είχαν μια εμπειρία, παρά των παιδιών που ερχόντουσαν από οικογένειε με πατέρα και μητέρα, χωρί όμω να μην υπάρχει ποσοστό εκεί. Η δόκτωρ Νανέτ η lead author τη μελέτη, και μία διακεκριμένη ε, ακαδημαϊκός, η οποία είναι visiting στο Williams Institute, στη νομική σχολή του UCLA, είπε στα νέα του MBC ότι υπάρχουν πολλές θεωρίες, multiple theories, για να εξηγήσουν το σεξουαλικό προσανατολισμό, οι οποίες αυτές οι θεωρίες περιλαμβάνουν ορμόνες, genetics and the environment. Hormones, genetics and Και ορμόνες και γενετικά και το περιβάλλον. But so far she added, αλλά μέχρι τώρα πρόσθεσε, the evidence suggests that there is no one factor that is a single determinant. Αλλά έχει προσθέσει ότι δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ο οποίος να καθορίζει τον ερωτικό προσανατολισμό του, uh, των παιδιών. When asked for her explanation as to why the sons and daughters of lesbians might be less likely to identify as straight, she noted they may have more expansive perspectives on sexuality. Όταν τη ρώτησα γιατί οι κόρες και η γη των λεσβίων μητέρων είναι πιο πιθανό, και έχουμε πει τα ποσοστά προηγουμένω, να αυτοπροσδιορίζονται ω ομοφιλόφιλοι, είπε ότι μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επιτρεπτικότητα στην οικογένεια τους. Όχι ότι η οικογένεια τους του έκανε ομοφιλόφιλου. Σας ξαναλέω, δεν αναφέρω τις άλλες μελέτες, διαβάζω από τη μελέτη του τύπου ο οποίος νόμιζε ότι με σε με ένα, δύο, τρία, τέσσερα επιχειρήματα. They were raised by parents who, are, who were non-judgmental and may be more attuned to their own feelings because of the environments in which they were raised, Cartel said. Per perhaps we should be celebrating that the culture has evolved enough that these young people feel free to explore who they are και λέει, μεγάλωσαν από οι οποίοι δεν τους κατέκριναν και τους άφησαν να είναι πιο πολύ συντονισμένοι με τα δικά τους συναισθήματα, λόγω ίσως του περιβάλλοντος, το οποίο μεγάλωσαν με δύο μητέρες. Ίσως, λέει Καρτρέλ, που είναι η leading distinguished author της έρευνας που μου, μου τρύψε στα μούτρα ο σχολιαστής, πρέπει να γιορτάζουμε το γεγονός ότι η κουλτούρα μας έχει προχωρήσει πολύ ώστε αυτοί οι νεαροί άνθρωποι να νιώθουν ελεύθεροι να εξερευνήσουν ποιοι Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που μου είπε αυτό ο τύπο. Θα βάλω και τι δύο μελέτε στην περιγραφή του βίντεο, έτσι, γιατί δεν έχω κάτι να κρύψω. Ξαναλέω. Μιλάω για τι μελέτε που μου έστειλε. Πάμε ξανά να δούμε. Η δεύτερη μελέτη είναι No Difference. An analysis of same-sex parenting η οποία έρχεται από ένα πανεπιστήμιο που δεν γνωρίζω, Case Western Reserve University, School of Law, Scholarly College. Πάλι από μια σχολή νομικής, ενός πανεπιστήμιου που δεν γνωρίζω, το UCLA το έχω ακουστά. Είναι από το 2011, είναι από τις εκδόσεις uh, του πανεπιστήμιου, της σχολής νομικής του Case Western Reserve University, Known Difference and Analysis of Same-Sex Parenting, και... Θα σας διαβάσω λίγο τι λέει. Το abstract λίγο δηλαδή. Είναι μια νομική μελέτη, η οποία έχει το εξής συμπέρασμα. The claim that there is no difference between homosexual and heterosexual parents is ambiguous. Λέει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ομοφιλόφιλων και ετεροφιλόφιλων γονέων είναι αμφίβολο. If it means that same-sex couples are as good as single parents, the statement may be true. Εάν αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι που έχει δύο μαμάδες ή δύο μπαμπάδες είναι εξίσου καλό όπως μια μονογονική οικογένεια, μπορεί να ισχύει αυτό. But it is largely irrelevant to the debate over same-sex marriage. Αλλά λέει είναι πολύ άσχετο για τη δημόσια συζήτηση για το γάμο μεταξύ... Uh, Δύο ανδρών ή δύο γενικών. Υπενθυμίζω αυτό το άρθρο είναι από το 2011, το που στην Αμερική γινόταν η αντίστοιχη συζήτηση που έγινε στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. If it means that same-sex parents are just as good as married biological parents, the statement is not supported by any substantial evidence and is almost uncertainly false. Το 2011 που έκαναν αυτό το review, λέει ότι δεν υπήρχαν αρκετά επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτή την άποψη. Empirical studies indicate some problems. Οι μελέτες λέει έχουν κάποια προβλήματα. Τα οποία προβλήματα έχοντας διαβάσει όλη τη μελέτη λέει ότι επειδή ήταν εθελοντές αυτοί που συμμετείχαν και επειδή οι ερευνητέ λέει μπορεί να ήταν ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είχαν ένα bias, μπορεί να ήταν πιο θετικά προσκύμενοι και ούτω καθεξής. Λέει οι του γάμου μεταξύ ομόφιλων ζευγαριών θέλουν να αλλάξουν το γάμο ένα θεσμό ο οποίο ήταν uh, fundamental in every culture across the globe throughout history in a way that with a few recent exceptions has never been tried before. Λέει ότι είναι πολύ καινοτόμο πράγμα να γίνει γάμος μεταξύ του ιδίου φίλου. Minimal prudence dictates that we do not make such a radical change without strong evidence that it will do no harm. Λέει ότι συμβουλεύουν αυτοί οι νομικοί το 2011 σε αυτό το άγνωστο πανεπιστήμιο στην Αμερική, το οποίο είμαι σίγουρη ότι άμα το ψάξουμε θα έχει και funding ή και ίδρυση από εκκλησιαστικού φορεί όπω πολλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ε, λέει ότι με άλλα λόγια η και ιδρυση απο εκκλησιαστικου φορει οπω πολλα πανεπιστημια στο εξωτερικο λεει οτι με αλλα λογια η αποδειξη για το αν είναι το ίδιο ο γάμος μεταξύ δύο ανδρών και δύο γυναικών με το γάμο μεταξύ εμεφυλοφύλων, το βάρος της απόδειξης πρέπει να βαρύνει αυτούς που υποστηρίζουν τον γάμο μεταξύ του ιδίου φίλου. Same sex marriage should not be recognized at law. Ξαναλέω το 2011, πρωτού αναγνωριστή στην Αμερική. Artificial reproduction by homosexuals should not be permitted. Δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται οι ομοφιλόφιλοι να κάνουν παιδιά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και τεκνοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου Πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιστάσεις. Εντάξει. Οκ. Okay. Μία μελέτη από το τμήμα το νομικό ενός άγνωστου πανεπιστήμιου. Πάμε πίσω στο σχόλιο το οποίο υποτίθεται με έχει κατακεραυνώσει Εννοείται. Συγγνώμη που είμαι ηρωνική, αλλά πραγματικά με ξεπερνά το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπαίνουν σε τόσο μεγάλο κόπο και σε τόσο μεγάλη διαδικασία να ασχοληθούν με κάτι που υποτίθεται ότι δεν τους αφορά. Λέω υποτίθεται ότι δεν τους αφορά, γιατί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι διαπνέονται από ομοφοβία, πολύ συχνά την χάνει να είναι οι ίδιοι καταπισμένοι ομοφιλοφίλοι. Δεν το γνωρίζω για αυτόν τον σχολιαστή, αν είναι ή όχι, μπορεί και ούτε ο ίδιο να το γνωρίσει. Του λέω εγώ, διάβασε προσεκτικά τι έγραψα, ίσως το καταλάβεις. Γιατί ούτε η μία μελέτη, ούτε η άλλη αποδεικνύει αυτό που ισχυρίζεται αυτός ότι αποδεικνύει. Ότι ομοφιλόφιλος γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Το απαντάει μια άλλη φίλη, τα γκέι παιδιά από straight γονείς γεννήθηκαν. Ας μην το ξεχνάμε πρώτον. Δεύτερον, δεν έχουν όλα τα παιδιά την πολυτέλεια να μεγαλώνουν με μαμά και μπαμπά. Τρίτον, μπορώ να σου βρω και εγώ 100 έρευνε που να λένε ότι τα παιδιά των ομοφυλόφιλων είναι μια χαρά. Και τι είναι αυτό. Τέταρτον, ο Λάκη Γαβάλα δεν είναι επιστήμον. Και πέμπτον, η κοπέλα που βγήκε και είπε την εμπειρία τη δεν κατηγόρησε κανέναν. Απλώ μίλησε για τη δική τη ζωή, πως μεγάλωσε. Αλλά ο καθένα καταλαβαίνει ότι το συμφέρει προφανώ. Είδαμε και τα παιδιά των στρέιτ ζευγαριών, τι σόι μου που και βγαίνουν. Τέλο. Στι μουσουλμανικέ και Αφρικανικέ χώρε δεν υπάρχουν ποσοστά μεγάλα ομοφυλόφιλων ανθρώπων, γιατί δεν το λένε δημόσια, επειδή κινδυνεύουν φυλάκιση ή λιθοβολισμό. Και επειδή έκαναν έρευνα δύο μεγάλα πανεπιστήμια, τι πάει να πει. Και αν έλεγαν τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια που υποστηρίζει το αντίθετο, από ό,τι σε συμφέρει, θα το έλεγε Όχι, φυσικά. Και τι απαντώ, εγώ δεν είναι μεγάλα πανεπιστήμια. Το δεύτερο δεν είναι καν γνωστό. Και η έρευνα δεν λέει αυτό που νομίζει ο σχολιαστή. Δείτε το podcast απόψε. είναι άλλο πράγμα ένας νομικός να κάνει μια μελέτη και είναι άλλο πράγμα ένας κοινωνιολόγος να κάνει μια μελέτη, ένας ψυχολόγος να κάνει μια μελέτη, ένας βιολόγος να κάνει μια μελέτη. Πάμε σε ένα άλλο σχόλιο. Λέει μια άλλη φίλη. Μπράβο, Θεκλά μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι ψυχολόγοι εντός εισαγωγικών είναι αιμοφοβικοί και σεξιστές και πόσοι διδάσκουν σε πανεπιστήμια. Όταν ήμουν φοιτητρία πρόσφατα σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο άκουσα τα έσχη επιτέλους να ακουστεί και μια σωστή τοποθέτηση. Κάποιοι ψυχολόγοι δεν πρέπει να έχουν άδεια εξασκήσεις επαγγέλματος και κάποιοι ψυχίατροι επίση και ανέφερα στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube την κραυγαλαία περίπτωση ενός παπά ψυχιάτρου ο οποίος μίλησε με επίκοσες εσχρό τρόπο στην ελληνική τηλεόραση. Ας είναι αυτή μια νέα αρχή για μια κοινωνία αγάπης. Σε ευχαριστούμε για τη δημόσια σου τοποθέτηση. Το μεγαλύτερο τους επιχείρημα είναι ότι ένα παιδί χρειάζεται και ένα μητρικό και ένα αντρικό πρότυπο για να μεγαλώσει σωστά. Ίσως θα ήταν χρήσιμο αν έχεις τη θέληση και το χρόνο να κάνεις ένα βιντεάκι με αυτό με βάση επιστημονικών ερευνών για να καταρρύψουμε κάποια στερεότυπα και να εξηγήσουμε ότι το μοντέλο μητέρα και πατέρα μπορεί να γίνει adapted, φτάνει να είναι υγιή τα πρόσωπα που τα παρτίζουν. Ξαναλέω, επίτηδε δεν επιλέγω να παρουσιάσω έρευνε. Αυτό που θέλω να πω στο σημερινό podcast είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά καμία επιστημονική έγκυρη γνώση ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει με δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες Λόγω της συνθήκης του ότι μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες ή με δύο μαμάδες, θα πάθει ψυχολογική ζημιά. Πουθενά δεν υπάρχει. Υπάρχουν μόνο οικασίες. Υπάρχουν μόνο κακές προφητείες. Υπάρχουν μόνο αφορισμοί. Πάμε στο επόμενο σχόλιο που γράφει μια κοπέλα η οποία είναι Κύπρια αυτή και είναι στο κανάλι και γράφει τα εξή. Καταρρύπτεται δηλαδή ο ρόλος του πατέρα και της μητέρας που έλεγαν τόσα χρόνια ψυχολόγοι. Δηλαδή το ότι το κάθε φίλο δίνει διαφορετικά στοιχεία στο παιδί. Εγώ δεν τα ήξερα αυτά που με ψυχολογό, ποτέ. Τέλο πάντων. Ότι πόσο σημαντική είναι η σχέση του παιδιού με τον πατέρα και παράλληλα πόσο σημαντική είναι η σχέση του παιδιού με τη μητέρα. Θα μπορούσα ω ελεύθερη γυναίκα να καταφύγω σε τράπεζα σπέρματο. Δεν το έκανα γιατί ποια είμαι εγώ που θα στερήσω από το παιδί τον πατέρα του. Άκρο εγωιστική απόφαση να ικανοποιήσω τα δικά μου αιτήματα. Στην Αμερική, ένα κορίτσι που μεγάλωσε με δύο μητέρε δήλωσε όντω πήρα πολύ αγάπη, αλλά μου στέρισαν την εμπειρία τη σχέση με τον πατέρα. Εγώ τη έγραψα, είδε κι εσύ το βιντεάκι. Είναι ένα το βιντεάκι και δεν είναι στην Αμερική η κοπέλα αυτή. Ήταν το 2015 στη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Στο κανάλι τόσο καιρό παρακολουθεί, με άκουσε σε μένα να λέω αυτά που λε, πώ έλεγαν οι ψυχολόγοι, ο ρόλο τη μητέρα και ο ρόλο του πατέρα. Πώ η προπαγάνδα τότε πια. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιντεάκι, στο οποίο μια κοπέλα, η οποία έχει το όνομα μίλη Φοντάνα, ισχυρίζεται, το 2015 είναι αυτό το βίντεο, ισχυρίζεται ότι είναι 23 ετών και ότι τη μεγάλωσα δύο λεσβίες μητέρες και ότι από μόνη τη λέει στην αρχή στην ηλικία 5 ετών, μετά λέει στην ηλικία 7 ετών, άρχισε να της λείπει κάτι πάρα πολύ και κατάλαβε ότι της έλειπε ο πατέρας και ότι μετά όταν πήγε στο σχολείο που είδε πως τα άλλα παιδιά είχαν πατέρα, ήθελε οπωσδήποτε να έχει πατέρα και ότι το ζήτησε και το έλαβε να γνωρίσει τον πατέρα της και κατάλαβε από που είχε τα πράσινα της μάτια, από που είχε κάποιες δεξιότητες που είχε κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά. και, εκεί μιλάει και λέει είμαι εδώ με την υποστήριξη και των τριών γονέων μου και της μητέρας νούμερο 1 και της μητέρας νούμερο 2 και του πατέρα μου, του βιολογικού τον οποίο έχω γνωρίσει και έχω γνωρίσει την οικογένεια του πατέρα μου και έχω γνωρίσει τα αδέρφια μου και ε, πρέπει τα παιδιά να έχουν και πατέρα. Μία ομιλία δεν ξέρω αν όντω αυτό το πρόσωπο είναι αυτό που λέω ότι είναι, δεν ξέρω αν όντως η ιστορία της είναι αυτή που λέει ότι είναι. Αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο ένα βιντεάκι έχει κυκλοφορήσει σε διάφορα προφίλ ανθρώπων που εξασκούν ρητορική μίσους κατά των οικογενειών με δύο άνδρες ή δύο μητέρες στη θέση των γονέων και να αποκτήσουν παιδιά. Γι' αυτό τις λέω είδε και εσύ το βιντεάκι με θαυμαστικό. Μου το στείλαν και εμένα εκείνο το βιντεάκι και μου το στείλε μια κοπέλα η οποία μου έγραψε πω σκέφτεται να αποκτήσει παιδί με δότη και ότι προβληματίστηκε από εκείνο το βιντεάκι. Ε, και τη απάντησα ότι είδα το βιντεάκι όντω. Τη λέω, αυτή είναι η άποψη της κοπέλας αυτής που λέει στο βίντεο. Δεν γνωρίζουμε αν όντω η κοπέλα αυτή έχει μεγαλώσει με τις συνθήκε που περιγράφει. Μπορεί όντω και να μεγάλωσε. Η προσωπική εμπειρία κάποιου δεν αφορά όλους τους άλλους ανθρώπους. Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο έχει θυμό με τους γονείς του που βγαίνει και κάνει μια ομιλία και λέει ότι εγώ επειδή έχω μεγαλώσει με έναν πατέρα και μία μητέρα έχω κακοποιηθεί πάρα πολύ και πρέπει όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με δύο μαμάδες ή με δύο πατεράδες και πήγαινα σε ένα σχολείο στο οποίο είχα φίλους, οι οποίοι είχαν δύο μαμάδε ή δύο μπαμπάδε και αυτοί περνούσαν καλύτερα και εγώ θέλω να περνάω καλύτερα. Μία μαρτυρία ενό ανθρώπου αποτελεί επιχείρημα ή απόδειξη για το ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει με δύο γονεί του ίδιου φίλου θα έχει πρόβλημα. Πόσα παιδιά μεγαλώνουν μόνο με τη μάνα επειδή ο πατέρα έχει πεθάνει, ή μόνο με τη μάνα επειδή ο πατέρα έχει εγκαταλείψει τη γυναίκα και την οικογένεια. Ή πόσα παιδιά μεγαλώνουν μόνο με τον πατέρα επειδή η μάνα έχει πεθάνει ή μόνο με τον πατέρα επειδή η μητέρα έχει εγκαταλείψει την οικογένεια. Δεν υπάρχει στα πλαίσια της επιστήμης της ψυχολογίας, αποδεδειγμένη θεωρία για το ότι πρέπει ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει και να έχει υγιή προσωπικότητα, να έχει οπωσδήποτε έναν πατέρα και μία μητέρα. Αυτό που συνέβη και με την επιστήμη της ψυχολογίας είναι ότι τη δεκαετία του 50, του 60, μέχρι και το 70, ακόμη και η θεωρία του Μπόουλπη για το attachment theory, για τη θεωρία του δεσμού και τη θεωρία της προσκόλλησης, θεωρούσε γονιό μόνο τη μητέρα. Λανθασμένα, γιατί δεν είναι μόνο η μητέρα γονιό, είναι και ο πατέρα γονιός. Και τις τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες άρχισαν δειλά-δειλά να γίνονται κάποιες έρευνες για τους πατεράδες ως γονείς. Δεν υπάρχει όμως κάποια επιστημονική τοποθέτηση ή επιστημονική απόδειξη ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μητέρα στη ζωή ενός παιδιού ή οπωσδήποτε να υπάρχει πατέρα στη ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν όμως σωρία επιστημονικών ευρημάτων που καταδεικνύουν ότι αν ένα παιδί μεγαλώσει χωρίς στοργή, χωρίς αγάπη, χωρίς ασφαλή δεσμό συναισθηματικά, θα έχει μετά ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά έχει αποδείξει η επιστήμη της ψυχολογίας. Όχι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε μητέρα και οπωσδήποτε πατέρας. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε είναι η αγάπη. Και οι άνθρωποι με ρητορική μίσους μόνο αγάπη δεν καταδεικνύει. Ένα άλλο σχόλιο με ενημέρωση ότι στην Κύπρο χθε έγινε θέμα και διαβάζω τώρα από την καθημερινή εφημερίδα της Κύπρου, από το καθημερινή.com.cy. Λέει, το βιβλίο της Κατρίνας Τσάνταλη και η εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη έχουν ως επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια, αναφέρουν οι εκδόσεις Διόπτρα. Με λύπη και απογοήτευση διαβάσαμε πως μια ομάδα πολιτών στην Κύπρο χαρακτήρισε ανήθικο και ανάρμοστο το παιδικό βιβλίο της Κατρίνα Τσάνταλη «Οικογένεια είναι» που κυκλοφόρησε το 2020 και μιλάει για τα διαφορετικά είδη οικογένειας που υπάρχουν παντού γύρω μας. Αναφέρουν οι εκδόσεις Διόπτρα. Τόνισαν το εν λόγω βιβλίο «Έχουν ως επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια». Αυτούς η ανακοίνωση των, εκ, των εκδόσεων Διόπτρα χθε. Με λύπη και απογοήτευση διαβάσαμε πως μια ομάδα πολιτών στην Κύπρο... χαρακτήρισε ανήθικο και ανάρμοστο το παιδικό βιβλίο της Κατήριας Τσάνταλη «Η οικογένεια είναι». Η ομάδα αυτή η οποία είναι το κίνημα ενωμένων Κύπριων κυνηγών... Ναι, Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας την απόσυρση του βιβλίου από τη βιβλιοθήκη ενός νηπιαγωγείου, καθώς όπως γράφουν στην επιστολή τους, αυτές οι εικόνες πρωτίστως προσβάλλουν τον παραδοσιακό θεσμό της οικογένειας, το κάθε τι φυσιολογικό και παραπέμπουν σε ψυχανόμαλους ανθρώπους που ακολουθούν κατά πόδα στα δυτικά πρότυπα. Αυτές είναι οι εικόνες. Αυτές είναι οι εικόνες. Δείχνουν δύο μπαμπάδες να αγκαλιάζουν το παιδί και δύο μαμάδες να αγκαλιάζουν το παιδί ντυμένου με τα ρούχα του όλα. Αυτέ οι εικόνε είναι εικόνε ψυχανόμαλων. Τι να είναι, ρε φίλε. Το κίνημα ενωμένων Κύπριων κυνηγών. Κυπρίων κυνηγών. Άλιστα. Να ξέρουμε τα ψηφίσουμε για τι επόμενε εκλογέ δηλαδή. Not. Με ακόμη μεγαλύτερη λύπη, διαβάσαμε πω ο Διευθυντή τη Δημοτική Εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδεία τη Κύπρου έδωσε εντολή να αποσυρθεί το βιβλίο από τον Υπηρεγωγείο τη Λευκοσία, καθώ, όπω δήλωσε το βιβλίο, προκαλεί. Ναι, προκαλεί. Προκαλεί να μην βιώσει κανένα παιδί την περιθωριοποίηση, την απορρίψη, τον εκφοβισμό, επειδή η οικογένειά του ίσω να μην μοιάζει με τι οικογένειε των υπόλοιπων παιδιών. Μπορεί να είναι μια οικογένεια με δύο μαμάδε ή δύο μπαμπάδε. Με ένα γονιό, με τον παππού να το φροντίζει, με γονεί άλλη θρησκεία ή εθνικότητα. Το βιβλίο τη Κατρίνα Τσάνταλη και η εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη έχουν ω επίκεντρο την αγάπη και την ασφάλεια που συνιστούν μια οικογένεια. Και το μήνυμα του είναι απλό και δυνατό. Να μην αποκλείουμε κανένα από την κοινωνία μα, αλλά να φροντίσουμε να υπάρχει συμπερίληψη για όλε και για όλου. Μάλιστα. Μάλιστα. Και βλέπω εδώ. Η ΠΑΝ λέει δεν αποσύραμε κανένα βιβλίο όταν απόφαση του συνδέσμου γονέων. Το παραμύθι είχε αγοραστεί για τη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου από το σύνδεσμο γονέων του σχολείου. Δεν απέσυρε κανένα βιβλίο, αναφέρει το Υπουργείο Παιδεία, Αθλητισμού και Νεολαία Κύπρου, σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο με την απόρριψη σε βιβλίου μετά από παράπονο γονέα. Σε ανάρτησή του από τον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, το Υπουργείο απαντά στι αντιδράσει που προκλήθηκαν τα εξή. Προ ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενο ενδιαφερόμενη και προ αποκατάσταση τη αλήθεια και αποφυγή δημιουργία λαθασμένων εντυπώσεων, το Υπουργείο Παιδεία, Αθλητισμού και Νεολαία δεν απέσυρε κανένα βιβλίο. Προσθέτει ότι το εν λόγω παραμύθι είχε αγοραστεί για τη βιβλιοθήκη του Νηπεγωγείου από το Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου και ήδη αποφάσισε να το αποσύρει. Λέει ακόμη ότι το ΙΠΑΝ έχει ξεκάθαρη παιδαγωγική άποψη, την οποία δήλωσε πρόσφατα στην περίπτωση του βίντεο που χρησιμοποιήθηκε σε τάξη. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε μαθήματο και σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να αξιοποιούν ελεύθερα υλικό για αμφιλεγόμενα ζητήματα, ακολουθώντα προσεκτικέ παιδαγωγικέ απαντήσει, αναφέρει. Και βρίσκω εδώ πληροφορίες για το άλλο περιστατικό. Έρευνα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, Έρευνα ΙΠΑΝ για βίντεο εναντίον ΛΟΑΤΚΙ που προβλήθηκε σε σχολείο. Έρευνα από το Υπουργείο Παιδεία για... στην Κύπρο για βίντεο που προβλήθηκε και προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ γονέων. Αναφέρεται, μάλλον καταφέρεται, εναντίον τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το έθεσε ενώπιον τη Βουλή η βουλευτή Αλεξάνδρα Ταλίδη. Σε καταγγελία ενώπιον τη Επιτροπή Παιδεία προχώρησε τη Δευτέρα που μα πέρασε. Η δηλαδή, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2024, η βουλευτή Αλεξάνδρα Ταλίδου όσον αφορά βίντεο που προβλήθηκε από θρησκευτικό, δηλαδή από καθηγητή θρησκευτικών, σε σχολική τάξη και καταφερόταν εναντίον τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το βίντεο που προβλήθηκε σε παιδιά τη Τρίτη Λυκείου προκάλεσε αναστάτωση σε γονεί οι οποίοι το ανάκτησαν στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Μιλώντα στην εφημερίδα Cyprus Times, από την οποία διαβάζω την είδηση, η κυρία Ταλίδου, και κληθεί να σχολιάσει το θέμα, είπε τα εξή. Ήρθε υπόψη μου το θέμα από γονέα και το έθεσα για να δω αν είναι εντό τη ύλη και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο. Συμφωνώ με την Επίτροπο ότι δεν μπορεί η άποψη τη Εκκλησία ή οποιοδήποτε άλλου εκτό του Υπουργείου Παιδεία να μεταφέρεται στι σχολικέ τάξει. Την ύλη την καθορίζει το Υπουργείο και η ειδική. Στο βίντεο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι σκοπό είναι η αγάπη να δώσει ένωση ψυχών και σωμάτων. Πρέπει να είναι συμπληρωματικοί άνθρωποι, όχι ήδη. Δεν ενώνονται δύο άντρε, ούτε δύο γυναίκε. Ανατομικά είναι ένα άντρα και μία γυναίκα και οπωσδήποτε αναφέρεται στο βίντεο του Μητροπολίτη Μεσογέας και Λαβριωτική Νικολάου. Τον οποίο γνώριζα όταν ήμουν φοιτήτρια και θαύμαζα όταν ήμουν 20 ετών, αλλά δεν άντεξα καν να το παρακολουθήσω ολόκληρο αυτό το βίντεο. Σύμφωνα με αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας που επικοινώνει σε Cyprus Times, ζητήθηκε ήδη διερεύνηση για να διαπιστωθεί τι ισχύει και αν το βίντεο ήταν εντό ύλη. Διερευνάτε το θέμα δηλαδή. Ωραιότατα. Και εννοείται ότι ο Μεσογείας και δεν είναι ούτε ψυχολόγος, ούτε ψυχίατρος. Έχει πολλές σπουδέ από ό,τι υποστηρίζει στην NASA και από εδώ και από εκεί. Είναι φυσικός, δεν ξέρω τι άλλο είναι, όμως δεν είναι ειδικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά ξέχασα. Ω Μητροπολίτη δικαιούται να έχει άποψη για όλου και για όλα. Και να βγάζει φιρμάνια. Λοιπόν, μπορώ να διαβάσω ένα επόμενο σχόλιο. Λέει μια φίλη: Εγώ έχω κάποιε απορίε που θα ήθελα να μου λύσει όποιο έχει το χρόνο και τη διάθεση. Όσοι από εμά είμαστε θρήσκοι και έχουμε πίστη στο Θεό και νηστεύουμε, πάμε εκκλησία, γιορτάζουμε, λαμβάνουμε τη θεία κοινωνία κτλ., Πώς τολμάμε να σηκώσουμε τα μάτια πάνω στο Θεό και να τον κρίνουμε για τα δημιουργήματα Του. Πώς εγώ που είμαι ένας άνθρωπος φτιαγμένο από το άρθρα υλικό, θα κρίνω έναν άλλον άνθρωπο που είναι φτιαγμένο από το ίδιο υλικό, αλλά έχει άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Γνωρίζω δηλαδή ότι και εκείνο πονάει, αγαπάει, αρρωσταίνει, πληγώνεται, κάνει ό,τι μπορώ να κάνω κι εγώ, νιώθει ό,τι μπορώ να νιώσω κι εγώ. Είναι το ίδιο τροτός όσο κι εγώ όταν εναντιονόμαστε στο γάμο ή στην τεκνοθεσία από ομοφιλόφιλα ζευγάρια, από ποια θέση και με ποια ιδιότητα το κάνουμε. Από τη θέση του Θεού ίσως, από τη θέση του ανώτερου όντω, με ποιο δικαίωμα μπορώ εγώ και εσείς να αποφασίσουμε αν οι συνάνθρωποι μας θα έχουν ή δεν θα έχουν δικαιώματα στην αγάπη, στα ίσα δικαιώματα, στην πατρότητα ή στη μητρότητα αντίστοιχα. Ποιοι είμαστε τελικά, οι κριτές των πάντων που αφορίζουμε ότι δεν μας νοιάζει και ότι δεν καταλαβαίνουμε. Με ποιο δικαίωμα. Ποιο μα έβαλε εμά αρμόδιου. Και τι θα γινόταν αν εμεί ήμασταν ομοφυλόφιλο συνάνθρωπο. Τότε πώ θα νιώθαμε αν ζούσαμε σε μια κοινωνία που μα παραγκονίζει, που μα θέλει στο περιθώριο και δεν λέει να καταλάβει ότι νιώθουμε ό,τι νιώθουν και εκείνοι. Απλώ το κάνουμε για το ίδιο φίλο. Έχετε σκεφτεί ποιον κρίνεται τελικά. Αν αυτή τη στιγμή τρώω ένα φαγητό και πω ότι δεν μου αρέσει, δεν κρίνω το φαγητό. Στην πραγματικότητα κρίνω το μάγειρα. Αν δεν αναγνωρίζω τα δικαιώματα του συνανθρώπου μου και δεν τα αποδέχομαι, ποιον κρίνω αν όχι το Θεό. Άρα πώς είμαι θρήσκος και πιστεύω στο Θεό αφού τον ακυρώνω και δεν αποδέχομαι τα δημιουργήματά του. Θα ήθελα έναν κληρικό να μου απαντήσει ιδανικά. Άλλη απορία μου είναι, εδώ μέσα, σε ψυχοεκπαιδευτικά κανάλια δηλαδή, γιατί βρισκόμαστε. Επειδή μας μεγάλωσαν γκέι και στο σήμερα εμείς έχουμε προβλήματος ενήλικες, η πλειοψηφία εδώ δεν μεγάλωσε με δύο πρότυπα. Γιατί έχει προβλήματα, λοιπόν, Μήπω, λέω, δεν ξέρω, θα έπρεπε να μα απασχολεί η ποιότητα των ανθρώπων, φροντιστών και δαιμόνων, η ψυχική του υγεία, η υγεία τη προσωπικότητα του, θα έλεγα εγώ, και όχι οι προσωπικέ του επιλογέ ή ο ερωτικό του προσανατολισμό, θα έλεγα εγώ, που δεν πρόκειται για προσωπική επιλογή αλλά για φύση. Άλλη απορία είναι αν σε μια οικογένεια χαθεί ο ένας γονιός και τα παιδιά δεν έχουν μπαμπά ή μαμά, τότε τι κάνουν. Βρίσκουν οι άνθρωποι αμέσω σύντροφο για να έχουν τα παιδιά και τα δύο πρότυπα και να φωνάζουν μπαμπά και μαμά. Ίσως δεν μας είχε απασχολήσει ποτέ. Επίσης, στις οικογένειες που τα παιδιά μεγαλώνουν με μαμά και γιαγιά ή με μπαμπά και γιαγιά και ούτω καθεξής ή τα μεγαλώνει μόνη η με μπαμπα και γιαγια και καθεξης η τα μεγαλωνει μονη γιαγια τι γίνεται. Βρίσκουν τέρι όλοι για να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά. Μα για να έχουν και τα δύο πρότυπα, αλλά δεν θα μας είχε απασχολήσει ποτέ. Και τέλος, στα ιδρύματα που δυστυχώς είναι εγκαταλελειμμένες και μόνες τόσες παιδικές ψυχές, που προήλθαν από ετεροφιλόφιλους όπως θα γνωρίζετε, και ονειρεύονται μια οικογένεια από όποιον και αν αποτελείται για να πάρουν την ασφάλεια, την αγάπη, τη στήριξη και την αποδοχή που πρέπει να του δώσει μια οικογένεια εκεί, εκεί ίσω δεν μα νοιάζει, είναι μακριά από μα. Δεν ξέρω. Μήπω έχουμε χάσει την ταυτότητά μας και την ανθρωπιά μας. Ω μάνα, κανονική λέει στην παρένθεση, όχι ιερή, γιατί κάναμε ένα βίντεο πρόσφατα για τις ιερές μανάδες, με προβληματίζει βαθιά. Διάβασα αυτούσιο το σχόλιο της φίλης, το οποίο νομίζω απαντάει από μόνο του σε πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν προηγουμένως. Και ελπίζω να βρεθεί κάποιο ιερωμένο ή θεολόγος να απαντήσει. Αυτές τις μέρες άκουσα δύο η μία ήταν του πατρό Λοδοβίκου και η άλλη ήταν ενό άλλου ιερέως, η οποία μου έκανε και τρομερά θετική εντύπωση, του πατρό Ευάγγελου Παπαναστασίου, που δεν περίμενα να έχει μια τόσο ανοιχτόμυαλη λιωπτική. Δύο τοποθετήσει από μεμονωμένου ιερεί, οι οποίοι μίλησαν με αγάπη, με ενσυναίσθηση, με ανθρωπισμό και με σεβασμό στου συνανθρώπου. Η πλειονότητα όμως όσο μίλησα, όχι, δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, μια άλλη τύπησα λέει. Δεν είναι ρητορική μίσους να μιλάς και να εκφράζεις τις απόψεις του Ευαγγελίου. Δικαίωμα τους να κάνουν ό,τι θέλουν στο κρεβάτι τους, αλλά όχι και να μας επιβάλλεται ένας παράνομος νόμος. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Τι σημαίνει παράνομος νόμος, ένα νόμο που έχει ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο είναι νόμο. Νόμιμος, δεν είναι παράνομο. Το δικαίωμα του να κάνουν ό,τι κάνουν στο κρεβάτι του είναι πολύ γνωστό επιχείρημα το οποίο. Τι να πω. Βεβαίω είναι ρητορική μίσου να μιλά με αυτόν τον τρόπο και αν οι απόψει του Ευαγγελίου αν συμπίπτουν με αυτά που λένε, ναι, είναι ρητορική μίσου και απόψει του Ευαγγελίου. Αλλά τι γίνεται συνήθω, μεταφέρονται οι απόψει του Ευαγγελίου ή μάλλον ερμηνεύεται το Ευαγγέλιο κατά βούληση. Και με διορθώνει και λέει δεν λέγονται ανάδοχε μητέρες αλλά παρένθετες. Ναι, κάνω και μερικά γλωσσικά όλη στήματα. Εν τω μεταξύ οι παρένθετες μητέρες είναι ένας θεσμό ο οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν ενόχλησε κανέναν από την κοινωνία όταν είχε να κάνει με τεροφιλόφιλα ζευγάρια που χρησιμοποιούσαν παρένθετη μητέρα για λόγους υγεία τώρα έχουν ενοχληθεί για τι παρένθετες τη Μια άλλη επίση σχολιάστρια, έχει γράψει δύο σχολιάρε. Λέει, έχω τη γνώμη πως θα αρχίσουμε να χάνουμε το σωστό από το λάθος. Έτσι που πάνε τα πράγματα, οι ομοφιλόφιλοι θα αρχίσουν να δείχνουν τους φυσιολογικούς ανθρώπους κατά πώς μας έπλασε ο Θεός με το δάχτυλο. Η κυρία αυτή έχει την άποψη ότι υπάρχουν φυσιολογικοί άνθρωποι ...που τους έπλασε ο Θεός και ομοφυλόφιλοι που ποιος τους έπλασε τους ομοφιλόφιλους. Να μας πει ποιος τους έπλασε. Λυπάμαι για αυτή την εξέλιξη και λυπάμαι για την Ελλάδα. Και συγγνώμη αλλά θα το πω και αυτό. Καΐκαμε να νομιμοποιήσουμε την ανομαλία μιλώντας για ανθρώπινα δικαιώματα και οι Παλαιστίνοι... Ή με όμικρο τα Παλαιστίνη Μέητα, που σκοτώνονται. Στην Παλαιστίνη, στους Που σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι από τον καταραμένο λαό του Ισραήλ με την ενίσχυση τη προοδευτική Αμερική. Ποθεό να την κάψει και να την αφανίσει από προσωπουγή. Όχι. Προ Θεού δεν πρόκειται για ρητορική μίσου. Όχι. Ρητορική αγάπη είναι αυτή. Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε να κοιτάξουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που είναι λίγοι, αλλά και να δούμε αν είναι ομοφιλόφιλο, που είναι το λιγότερο πρόβλημα. Όχι, Θέκλα, και πάλι όχι. Ναι, είσαι ψυχολόγο. Θέλει να χωρέσει όλο τον κόσμο, αλλά να αρχίσουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Τα πράγματα με το όνομά του είναι τα πράγματα όπω τα λε εσύ. Να μην νομιμοποιηθούν ποτέ οι ανώμαλοι. Τι σημαίνει ανώμαλοι. Αλλά να, δούμε, να δούνε λύσεις για τον κόσμο που πεθαίνει κάθε μέρα από τις προοδευτικές χώρες. Και θα δείτε κι εσείς ως ψυχολόγος πώς θα αρχίσει η ανθρωπότητα να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και βέβαια, και βέβαια είναι αφήσει και Και να πάνε να κοιταχτούν όπως όλοι εμείς για τους διαφορετικούς μας λόγους ο καθένα. Εσύ σίγουρα χθες δεν Ναι, ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αν δεν ήμουν φαν του καναλιού, δεν θα σχολίαζα Σα έχω πει πολλέ φορέ ότι στο κανάλι μα στο YouTube Παρακολουθούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν αυτά που, που ακούνε. Δεν ψυχοεκπαιδεύονται. Όχι. Τα ακούνε, από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει. Αλλά με στενοχωρούν όλα αυτά που ακούω και συμβαίνουν και αποδεχόμαστε. Όχι στον αρκισισμό, αλλά όχι και στην ανομαλία, μέσα από την οποία έρχεται ο αρκισισμός. Γιατί ό,τι είναι αντί του νόμου και τον ορίων Θεού, έρχονται όλα τα κακά μετά, σαν το κουτί της Πανδώρας, Όλα ξεχύνονται μετά έξω. Γι' αυτό έχει χαλάσει ο άνθρωπο. Όχι, δεν πρόκειται για ρητορική μίσου. Ρητορική αγάπη πρέπει. Και ένα άλλο σχόλιο κορυφαίο που έρχεται να συμπληρώσει αυτή την τύπησα, μια άλλη τύπησα, η οποία όλα και όλα δύο σχόλια έχει αφήσει στο κανάλι, λέει διαμάντια και τα δύο, λέει. Για τον ερωτισμό και την έλξη ερωτώ. Όταν κάποιος ερωτεύεται τον όμοιό του το όμοιο είδωλό του, τον σχεδόν όμοιο εαυτό του. Αυτό δεν είναι καθρέφτισμα γυμνού εγώ. Και ένα απίθμενος. Περιμένω τη γνώμη σας και της έγραψα τη γνώμη μου. Πω πω μια καινούρια θεωρία, θαυμαστικό. Ότι ομοφιλοφιλή είναι κάμποσα εμότσι με γέλια. Σοβαρά τώρα. Έλυσες ένα γρίφο τη επιστήμη, τη ηθική, τη φιλοσοφία σε ένα δευτερόλεπτο. Πω πω, Γελίο επιχείρημα φυσικά. Εντελώ γελίο. Εννοείται δηλαδή. Άκου τη σκέφτηκε η άλλη. Άκου τη σκέφτηκε η άλλη. Ότι η ομοφιλοφιλία είναι άρχιστη σπόζ επειδή ερωτεύεσαι τον όμπιο. Και το τελευταίο σχόλιο που θα διαβάσω. Το συζητούσα, λέει, μια φίλη πριν λίγο με την αδερφή μου και μου έθεσε ένα ερώτημα που με προβλημάτισε την απήχηση που θα έχει αν μία γυναίκα γίνεται πάλι ω υποχείριο του άντρα ω προ το ρόλο τη παρένθετη μητέρα. Πάλι δεν αντιμετωπίζεται η παρένθετη μητέρα ω αντικείμενο για τεκνοποίηση. Μόνο που εδώ δεν θα είναι υποχείριο ενό άντρα, αλλά ενό ομοφυλόφιλου άντρα. Τροφή για σκέψη. Και τη γράφω κι εγώ, τροφή για σκέψη. Η παρένθετη μητέρα σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια τι είναι. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κλείνοντα αυτό το podcast, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι έχει βγει μεγαλύτερο από ό,τι υπολόγιζα. Έχει ξεπεράσει τη μία ώρα σε διάρκεια. Αυτό που θέλω να πω έτσι συμπερασματικά κλείνοντα είναι πω υπάρχει πολύ μυσαλλοδοξία, πολύ φανατισμό, πολύ άγνοια, πολύ ρητορική μίσου. Άνθρωποι χρησιμοποιούν την μη επιστημονική λογική τους για να βγάλουν συμπεράσματα που ταιριάζουν με το αφήγημα τους, το οποίο αφήγημα τους είναι επηρεασμένο από τις πολιτικές και κομματικές τους τοποθετήσεις, είναι επηρεασμένο από τους φόβους τους, είναι επηρεασμένο από την άγνοια τους, είναι επηρεασμένο από την προπαγάνδα που δέχονται και μέσα από τα κανάλια, και μέσα από νότα κανάλια της τηλεοράσεως, και μέσα από διάφορες ιστοσελίδες οι οποίες εξυπηρετούν διάφορες ατζέντες και ούτω καθεξής. Ως ψυχολόγος, έχω γνωρίσει κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων και έχω δουλέψει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων θεραπευτικά. Επειδή, ακριβώς οι ομοφιλόφιλοι άνθρωποι είναι πολύ λιγότεροι αριθμητικά από τους ετεροφιλόφιλους. Συνάντησα συντριπτικά πιο συχνά ανθρώπους που μεγάλωσαν με πατέρα και με μητέρα, οι οποίοι είχαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, ούτως ώστε να χρειαστούν να ζητήσουν τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ σήμερα να βγω και να πω αυτό που έλεγε εντελώς αντιεπιστημονικό και με εντελώς μη επιστημονικό έγκυρο τρόπο ένας ψυχίατρος σε ένα παγκόσμιο συνέδριο οικογενειακής θεραπείας που παρακολούθησα το καλοκαίρι του 96, τον Ιούλιο του 1996 στην Αθήνα ήταν ένας ψυχίατρος ο οποίος ε, ήταν διορισμένος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ο οποίος έκα, παρα, έκανε μια παρουσίαση στο συνέδριο που είπε ότι εγώ είχα τόσες δεκάδες χιλιάδες ασθενείς το 9,9% των ασθενών μου μεγάλωσαν μέσα σε γάμους, άρα α, ο γάμος προκαλεί ψυχιατρικά προβλήματα σε αυτούς που μεγαλώνουν μέσα σε γάμο. Ο γάμος γενικά είχε πει και θυμάμαι ότι είχα γίνει έξαλλη τότε ως νεαρή φοιτήτρια και είχα σηκώσει και το χέρι μου και μίλησα στο συνέδριο και θυμάμαι ότι η πρόεδρος του, του συμποσίου που γινόταν αυτή η συζήτηση προσπαθούσε να με καθησυχάσει και να μου πει ότι ξέρεις και στα επιστημονικά συνέδρια μπορεί ο καθένας να βγει και να παρουσιάσει μια άποψη την οποία να στηρίξει πάνω σε επιδημιολογικά στοιχεία και αυτό δεν είναι επιστημονικά έγκυρο. Αργότερα βέβαια κάνοντας μαθήματα πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας αντιλήφθηκα τι σημαίνει ένα συμπέρασμα που είναι επιστημονικά έγκυρο και τι σημαίνει ένα συμπέρασμα που είναι επιστημονικά άκυρο. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη για το αν ένα ζευγάρι δύο ανδρών που παντρεύονται και αποκτούν παιδί, είτε μέσω τεκνοθεσίας, είτε μέσω παρένθετης μητέρας και δότρια αρίων, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ότι δεν θα είναι καλή γονεί ή ότι θα είναι καλή γονεί. Αυτό που είπα και στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube είναι πω η γνώμη μου ω ψυχολόγου είναι πω όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτω φίλου και ερωτικού προσανατολισμού όταν αποφασίσουν να γίνονται γονεί πρέπει να περνάνε όλοι και ετεροφιλόφιλοι και ομοφιλόφιλοι από προσεκτικό ψυχολογικό έλεγχο. Κάτι το οποίο δεν γίνεται και όσον αφορά στην τεκνοθεσία ή την υιοθεσία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, υπάρχουν κανονισμοί διεξοδικού ελέγχου για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αίτηση για υιοθεσία ή τεκνοθεσία. Δεν ξέρω αν ακριβώ αυτοί οι κανονισμοί χρησιμοποιούνται στην πράξη και εφαρμόζονται, γνωρίζω ότι υπάρχουν. Λοιπόν, Είπα και στο χθεσινό βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube ότι έχω τη γνώμη ότι είναι πολιτικοί λόγοι για τους οποίους έγινε τόσο ευρία δημόσια συζήτηση, για τους οποίους προβλήθηκαν μέσα από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης άνθρωποι με πολύ ακραίες απόψεις και νιώθω μεγάλη στενοχώρια για τους ανθρώπους οι οποίοι δέχθηκαν ανηλαίες bullying από καθέδρας από ανθρώπους που φέρουν τον τίτλο του ερωμένου ή φέρουν τον τίτλο του ψυχιάτρου και λέω και ονομαστικά τον Καρπαθίου, τον οποίο τον έχω, δεν τον γνώριζα. Ευτυχώ δεν τον έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Τον είδα σε μία εκπομπή, στην εκπομπή τη κυρία Καινούριου, που μιλούσε με απαράδεκτο τρόπο και καθόλου επιστημονικό. Αναφέρομαι σε αυτό και στο χθεσινό βίντεο. Λυπάμαι πάρα πολύ για τον πόνο που προκλήθηκε στου ανθρώπου με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό που παρακολούθησαν αυτή τη δημόσια ρητορική μίσους. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν έχουν ληφθεί μέτρα. Λυπάμαι πάρα πολύ που υπάρχουν άνθρωποι που ελπίζω να ζουν ανάμεσά μας και να μην ζούμε ανάμεσά τους. Υπάρχουν άνθρωποι με τόσο στενό μυαλό, με τόσο ψυχρή καρδιά, με τόσο φανατισμό, με τόσο μισανθρωπισμό, με τόσο μίσος. Αν εσύ ο ίδιος που παρακολουθείς αυτό το επεισόδιο του podcast. Δεν είσαι ομοφιλόφιλος. Δεν είσαι ομοφιλόφιλος. Και δεν έχει σκοπό να παντρευτείς με άτομο του ίδιου φίλου ή να αποκτήσει παιδιά με άτομο του ίδιου φίλου, δεν σε αφορά αυτό το ζήτημα. Αυτό που σε αφορά εσένα είναι τι θα κάνεις εσύ στη δική σου προσωπική ζωή και αν επιλέξεις να γίνεις γονέας, πώς να είσαι ένας ευσυνείδητος γονέας που να δώσεις αγάπη, αποδοχή και στήριξη στα παιδιά σου. Αυτό είναι το μήνυμα μου. Δεν μας αφορά. Αν εμείς ήδη είμαστε ομοφιλόφιλοι και θέλουμε να κάνουμε γάμο με άτομο του ιδίου φίλου και να αποκτήσουμε παιδιά με άτομο του ιδίου φίλου, ναι, μας αφορά το ζήτημα να το ψάξουμε και να ψαχτούμε. Αν δεν είμαστε όμως, δεν μας αφορά. Κλείνω αυτό το επεισόδιο του podcast με ένα αισιόδοξο μήνυμα η νομοθεσία ψηφίστηκε. Μπορεί πλέον ένα ζευγάρι με άτομα του ίδιου φίλου να συνάψει πολιτικό γάμο. Μπορεί πλέον να αποκτήσει παιδιά. Παρόλο που έχει πονέσει κόσμος πολύ σε αυτές τις μέρες με αυτό το ενεσχρό δημόσιο διάλογο και την εσχρή ρητορική μίσους, έχει επιτευχθεί αυτό το επίτευγμα να ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία στέλνω την αγάπη μου σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται ουσιαστικά, έχουν ουσιαστική πνευματικότητα και έχουν αγάπη, ενσυναίσθηση και κατανόηση για τους άλλους ανθρώπους και θέλω να πιστεύω ότι επεισόδια όπως το σημερινό επεισόδιο του podcast θα χρησιμεύσουν επικοδομητικά ώστε περισσότεροι άνθρωποι να σταματήσουν να ασχολούνται με κακία μισανθρωπισμό και ρητορική μίσου με του άλλου ανθρώπου. Ο καθένα σα κοιτάξει τον εαυτό του. Ο καθένα σα βελτιώσει τον εαυτό του. Ο μόνο τρόπο για να πάει η κοινωνία μα μπροστά είναι ο καθένα από εμά να βελτιώνει το δικό του εαυτό. Να κοιτάει το δικό του εαυτό. Να κοιτάει το δικό του σπιτικό. Να κοιτάει πώ ο ίδιο μπορεί να γίνει καλύτερο και πώ ο ίδιο μπορεί να μεγαλώσει με καλύτερο τρόπο τα δικά του παιδιά, εάν έχει πάρει τη μεγάλη ευθύνη να είναι γονιό. Μα το εύχομαι να εξελιχθούμε ατομικά και κοινωνικά. Αμήν. Mm.